Έχουμε μία σχετική έκθεση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναφέρει ότι η τρύπα του όζοντος, που για πολλά χρόνια και πολλές γενιές έχει συνοδεύσει έτσι με πολλές εξελίξεις, φαίνεται ότι μέχρι το 2040 αυτό το στρώμα κάπως θα έχει μειωθεί στις περιοχές σε όλο τον κόσμο, εκτός από τους πόλους. Είναι μία σημαντική εξέλιξη, βέβαια αφορά διερεύνησης και αποτελεσμάτων που θα έχουμε μέχρι το 2040 για αυτή την περίπτωση, αλλά νομίζω περισσότερα και καλύτερα στο κλίμα θα μας βάλει ο κύριος Ανδρέας Γόνδικας, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Την καλησπέρα μας, κύριε Γόνδικα, πώς είστε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ξεκινήσουμε λίγο, καθώς μπορεί να υπάρχουν τηλεθεατές που να μην γνωρίζουν την τρύπα του όζοντος. Να ξεκινήσουμε λίγο και να δώσουμε την έννοια, να αναφερθούμε λίγο στον όρο. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια κλασική περίπτωση, θα έλεγα, επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία. Κάποτε αναπτύχθηκε μια τεχνολογία χρησιμοποιώντας οργανικές ενώσεις που περιέχουν βρώμιο και χλώριο και άλλα αλογόνα, που είχαν σοβαρή βελτίωση σε κάποια προϊόντα. Χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα προϊόντα και μετά τη χρήση τους κατέληξαν στο περιβάλλον ουσίες οι οποίες, από ό,τι αποδείχθηκε αργότερα, είναι πολύ δραστικές με το όζον στην ατμόσφαιρα, το οποίο προστατεύει ουσιαστικά τους ζωντανούς οργανισμούς της Γης από περιόδους ακτινοβολίες β' από τον ήλιο που είναι πολύ βλαπτικές. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της περιεκτικότητας του όζοντος στην ατμόσφαιρα και τη δημιουργία της τρύπας που λέμε. Οπότε, κύριε Γόνδικα, καταλαβαίνουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και βεβαίως αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει ίσως δίνουν μια θετική ματιά προς το μέλλον. Και αν ήταν αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη, δηλαδή αν η επιστημονική κοινότητα περίμενε ότι θα υπάρξει, θα καταγραφεί αυτή η εξέλιξη? Ναι, με βάση τις επιστημονικές μελέτες που είχαν γίνει, καταρχήν κρούσαν, ας πούμε, το κόδωνα του κινδύνου για το πρόβλημα αυτό. Μετά από πολλές συζητήσεις με πολιτικούς και πολλούς παράγοντες, καταλήξαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο πρωτόκολλο του Μοντρεάλ πριν από 35 περίπου χρόνια, όπου υπάρχει απόφαση σταδιακά να μειωθεί η χρήση των ουσιών αυτών που βλάπτουν το όζον. Και μετά από 35 χρόνια, αφού το συμφωνήσαν σχεδόν όλα τα κράτη, είμαστε τώρα σε ένα σημείο που αρχίζει και μειώνεται η τρύπα. Οπότε είναι ένα παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας παγκοσμίως και δίνει ελπίδα για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Περιβαλλοντικά προβλήματα και στοιχήματα, προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν και στοιχήματα τα οποία πρέπει να κερδιθούν. Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς πρακτικά σε καθημερινή βάση να συνδράμει σε αυτή τη γενικότερη προσπάθεια? Πολύ καλή ερώτηση. Πιστεύω το βασικό πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τι κάνουμε, τι επιλογές παίρνουμε στην καθημερινή μας ζωή που επηρεάζουν το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του συνέχεια και μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να το μοιράζεται με άλλους, αυτό έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από το να χρησιμοποιεί ποδήλατο ή τα μέσα μεταφοράς. Και πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως ένα άλλο παράδειγμα είναι η αλόγιστη χρήση σαπουνιών ή απορρυπαντικών, δηλαδή παραπάνω από όσο χρειάζεται, που έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγουν περισσότερες ουσίες στο περιβάλλον. Νομίζω το βασικό πρώτο βήμα είναι να σκεφτεί ο καθένας, να ψάξει να ενημερωθεί και να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Και κυρίως να αποφύγουμε τις
δικαιολογίες που βρίσκουμε για τον εαυτό μας συνήθως, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι τι διαφορά κάνω εγώ, ενώ υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων, ή ας πούμε τι διαφορά μπορεί να κάνει η Ελλάδα, μια τόσο μικρή χώρα, μπροστά σε παγκόσμια προβλήματα. Είναι σημαντικό ο καθένας μας και κάθε χώρα να κάνει το ό,τι μπορεί για να υπάρξει και να βάλουμε και να βάλουμε και στο παιχνίδι των πρωτοβουλειών και τη νέα γενιά από μικρή ηλικία, κύριε Γόνικα. Βέβαια, βέβαια. Και εκεί είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να, επειδή υπάρχει η τάση η νέα γενιά να αφιερώνει πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι, σε υπολογιστές και στη τηλεόραση, είναι σημαντικό να βγαίνει έξω στη φύση, να έρχεται σε επαφή και με τα δάση και με τη θάλασσα, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτά μια διασύνδεση με το περιβάλλον και ενδιαφέρεται περισσότερο μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.